Το παιχνίδι σας το προσφέρουν τα συστήματα αλουμινίου Ευρωπάν, Λάζαρος Επανομήτης. Ομορφαίνουν το χώρο του σπιτιού σας και τη διακόσμησή σας με τις καλύτερες τιμές σε όλη την Ελλάδα. Με τηλέφωνο επικοινωνίας 2317-44-177, στο κράτος 32 στη Μενεμένη. Να λοιπόν 0-1. Σε αυτή τη φάση ήταν εδώ αυτή η γρήγορη αδράνεια που έγινε στην καρδιά του Ωραιοκάστου. Εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο. Ξεσκόρω το αγώνα. Ο Τόσκας ανοίγει το σκορ και κάνει ένα ιδανικό ξεκίνημα για την ομάδα του Πετράκη. Και το παιχνίδι βέβαια συνεχίζεται τώρα από δεξιά. Προσπάθεια και τον κεραυνό να γίνει το σούτα. Θα κάνει την παράλληλη σέντρα. Προσπάθησε ο Σκέμπης να απαντήσει και να ζητήσει εδώ την ισοβάριζε. Δεν μπόρεσε τελικά. Θα βγάλει μια σέντρα. Θα επιχειρήσει εκεί τον Σκέμπη. Προσπαθεί και τον καλύπτει ωραίο ο Κωνσταντινάκης εκεί. Για να δούμε το λάθος. Το σούτ εδώ. Τελικά σωτήρια. Χάνεται απίστευτη ευκαιρία. Πλύνεται. Θέλει να περάσει εδώ τον Ιορδανίδη. Θα σηκώσει ψηλά την μπάλα. Ένα νέο σούτ τώρα που γίνεται. Πάει για σούτ απευθείας. Out. Απίστευτη φάση από τον Κούνιο. Προσπαθεί να περάσει μια παλιά δεξιά. Με τα κουνάκι πέρασε. Ασλανισβίλη βγαίνει επικίνδυνα. Από κοντά πλασάρι. Πέρασε παράλληλα από τον Πασαλή που χάνει εδώ πολύ μεγάλη ευκαιρία. Βγάζει μπροστά. Περνάει ωραία την μπάλα. Χατζιαγοράκης. Καθυστερεί. Τώρα σουτάρει. Το σούτ εδώ. Out. Πάσα να περάσει. Κλέβει ωραία την μπάλα. Μπροστά ο Σκέμπης. Πες τον αδειό Καστανιώτης. Θέλα σουτάρει. Out. Στο πρώτο μήχρονο. Καστανιώτης στη σέντρα. Το αλουμινίου Ευρωπάν Λάζαρος Επανομήτης. Ομορφώνοντας το χώρο της διακόσμησης του σπιτιού σας με τις καλύτερες τιμές. Σοκράτους 32 στη Μενεμένη. 2317-44-177. Σας προσφέρει το σημερινό ενδιαφέρον παιχνίδι. Που... για να τώρα αυτή την αντεπίθεση που βγαίνει τώρα μπροστά. Εδώ γρήγορη προσπάθεια από τον Ασλανισβίλη. Ο οποίος κάνει αυτή την προσπάθεια και έχουμε πέναλτι. Εδώ έχουμε ανατροπή και έχουμε πέναλτι. Από τον Ασλανισβίλη που κερδίζει την μπάλα και θα δει την κάρτα ο παίκτης εκεί. Για να δούμε τώρα αυτή την εκτέλεση που θα πάρει από πλευράς. Εκτελείται το πέναλτι, μπάλα στα δίκτυα. 0-2 από τον Πασαλή. Ο Πασαλής λοιπόν γράφει το 0-2. Νέο λάθος. Νέα επίθεση τώρα για τον ΠΑΟΚ Σταυρού. Που βγαίνει μπροστά. Γκολ 0-3 από τον Σαλέπη. Να τα τραγικά λάθη που τα εκμεταλλεύεται. Σαλέπης και 0-3. Απογειώνεται ο ΠΑΟΚ Σταυρού που όπως σας είπαμε φάνηκε ουσιαστικός και αποφασιστικός στο σημερινό παιχνίδι. Εδώ τώρα προσπάθησε, δεν πέρασε. Καρακεχαγιάς. Θέλει να περάσει. Από κοντά θα μειώσει αυτή τη φορά. Έρχεται τον γκολ έστω μετά από επίμονες προσπάθειες. Ο Γκούνιος μειώνει σε 1-3. Γυρνάει την μπάλα από κοντά. Τάσκιος το σούτ, ευκαιρία εδώ για τον κεραυνό, το 1-2, θα γίνει το σούτ, η μπάλα τελικά χάνεται, απίστευτη ευκαιρία από το Χατζιαγοράκη. 71ο λεπτό, ακόμα 19 λεπτά, σίγουρα είναι αρκετά για να δούμε πώς θα τη κρυφτώσουμε το παιχνίδι. Η μπάλα τελικά, εδώ διαμαρτυρία σε αυτή τη φάση για γκολ από πλευράς Γεμπεδούχων. Προσπαθεί βέβαια να γίνει πιο γρήγορο, τζαφάει τώρα, θέλει να περάσει, επιμένει με την μπάλα. Θα γυρίσει από κοντά, μέσα στην καρδιά του ΠΑΟΚ Σταυρού, πάει να γίνει το σούτ, γκολ, γκολ! Γκολ για τον Κεραυνό. 2-3, απίστευτο φινάλε. 2-3. Μειώνει κι άλλο ο Κεραυνός. Γιάννη με τώρα τζαφάει, βγαίνει απειλητικά για τον Κεραυνό, περνάει και τι έχει δείξει. Όχι, απλά θεωρεί ότι ο Τζαφάη προσπίθηκε να πάρει πέναλτι για τον Κεραυνό και θα του δείξει κάρτα. Θα του δείξει κάρτα. Μάλλον τον κάνει συστάσεις εδώ, αλλά δεν τον έβγαλε κάρτα. Τον είπε την επόμενη θα σε βγάλω κάρτα. Βαθιά τώρα σέντρα που έγινε, κεφαλιά εδώ, γκολάρα από τον Ψαθά. Εδώ ανακουφίζει τους παίκτες και τους φίλους του ΠΑΟΚ Σταυρού. 2-4 με τη χρυσή αλλαγή. Ήρθε ο Ψαθάς και έκανε το 2-4. Τώρα για να δούμε αυτή τη φάση από κοντά. Προσπάθεια για τον Κεραυνό. Σε μια σύγκριση γκολ. Γκολ από τον Τζαφάη. Απίστευτο φίλες και φίλοι. Πραγματικά παιχνίδι για γερά νεύρα. 3-4. Δεν γίνονται αυτά, μόνο στο Ρεόκαστρο μπορούν να γίνουν. Για δούμε, βγαίνει από κοντά. Πάει να γίνει το σούτ. Η μπάλα στο δοκάρι και στα δίκια. Απίστευτο αυτό. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. 4-4. Βλέπετε εδώ, ισοφαρίζει τώρα. Αυτή τη φορά ο Ιατρούδης. Σκέμπης. Προσπαθεί να γεμίσει. Θα κάνει τη σέντρα. Η κεφαλιά. Η μπάλα τελευταία στιγμή. Παραλίγο εδώ να γίνει ζημιά και να την αχτεί το παιχνίδι στον αέρα. Γιάννης Πετράκης είχε την ευκαιρία η ομάδα του να αποδράσει με το διπλό. Στο τέλος κόντεψε να πετάξει και το γάλα κάτω που λέμε και να χάσει την ευκαιρία να πάρει κάτι από το παιχνίδι. Ο Κεραυνός μας έδινε το παιχνίδι και εμείς το γυρίζαμε πίσω σήμερα. Τι έφταξε τελικά? Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε εδώ και ένα μήνα περίπου έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα με τραυματισμούς.